Η λέξη καλωσιές ετυμολογικά αναφέρεται σε μια κατασκευή αποτελούμενη από σανίδες που στηρίζεται στα δοκάρια. Βοηθάει στην κίνηση των εργατών, στην οικοδομή. Για μας όμως τους μαθητές του ΕΠΑΛ, η λέξη καλωσιές είναι κάτι παραπάνω από απλή έννοια. Είναι η καθημερινότητά μας. Ανεπόσπαστο στο λίδι του σχολείου μας. Και ένα κτηριακό πρόβλημα που εδώ και 20 χρόνια δεν βρίσκει λύση. Μας έχουν πια επαλαμώσει. Πάμε σε ένα σχολείο που το μισό έχει πιστεί κατάλληλα και έχει καινοθεί. Αφού παιδί με Ελλάδα εξυγχρονίζεται και όλα τα πρόβλημα του ΕΠΑΛ διαιωνίζεται. Χρειάστηκαν κάτι λιγότερο από 9 λεπτά προκειμένου να αποτυπώσουν οι μαθητές του ΕΠΑΛ τις σκέψεις τους, την απόγνωσή τους αλλά και το τι αισθάνονται για ένα σύριαλ, όπως πολύ σωστά έχει χαρακτηριστεί, που κρατάει τουλάχιστον 2 δεκαετίες. Η αιτία προφανής και γνωστή στην τοπική κοινωνία και όχι μόνο. Η αφορμή, ένα φεστιβάλ στο οποίο θα συμμετέχουν οι μαθητές με μοναδικό σκοπό να προσπαθήσουν με έναν ακόμη τρόπο να αναδείξουν το κτηριακό ζήτημα του σχολείου τους. 2.000 τετραγωνικά σχολικού χώρου που είναι έτοιμο να καταρρεύσει. Και εμείς γιατί κάνουμε μάθημα στο τεχνικό σχολείο? Έλατε. Είναι αυτό σχολείο? Ναι, εσύ, αυτό είναι το σχολείο μας. Αυτό είναι το σχολείο μας. Αυτό είναι το σχολείο μας. Τελικά τι είναι το σχολείο μας? Αυτά τα βάζα είναι το σχολείο μας. Η δόνηση μεγέθους 4,9 της κλίμακας Ρίχτερ σημειώθηκε στις 7.30 το βράδυ στο τρίκορφο Φωκίδας. Το κτίριο του ΕΠΑΛ πλέον υπολειτουργεί, ενώ οι μαθητές έχουν μεταφερθεί σε γειτονικό σχολείο και τα θεωρητικά μαθήματα. Τα εργαστηριακά μαθήματα γίνονται σε δύο διαφορετικά κτίρια, το ένα εκ των οποίων είναι και το ακατάλληλο κτίριο του ΕΠΑΛ. Πελώριο ψέμα σε τείχο η φωνή μου θυπά. Ανοίγω τα μάτια, σηκώνω το βλέμμα, ξημέρωσε και εξωτήσα. Αμέτρητες πόρτες στην πλάτη μου κλείνουν, μέσω κορμί μου παντού. Μιλώντας στη ραδιοφωνική εκπομπή Διαγωγή Κοσμία του Βαγγέλη Καρανικόλα, η διευθύντρια του σχολείου Φιλιό Αθανασίου μίλησε για την ιδέα αλλά και για το περιεχόμενο της μικρού μήκους ταινίας που έχει ήδη κάνει το γύρο του διαδικτύου. Η ιδέα ήταν ενός καθηγητή του κυρίου Κουτσογιάννη και τον συγχαίρω γι' αυτό. Λοιπόν, και είπε: παιδιά, πρέπει να κάνουμε κάτι να μπορέσουν να καταλάβουν σε τι κατάσταση είμαστε και να το δουν πολύ. Και να το δουν πολύ. Και πιο πολύ, μήπως φτάνε στα αυτιά του Υπουργείου, γιατί έχουμε στείλει πολλά. Καθίσαμε λοιπόν, σκεφτήκαμε, καλέσαμε και το Διοικητικό Συμβούλιο από το 15 Μελές. Γι' αυτό, αν εσείς που το έχετε δει αυτή την ταινιούλα που την έχετε δει του μικρού μήκους, είδατε ότι μιλάει και ο πρόεδρος του 15 Μελούς. Πρωταγωνιστές παιδιά είναι ούτως ή άλλως. Ναι, τα παιδιά του σχολείου είναι πρωταγωνιστές. Ναι, τα παιδιά του σχολείου είναι πρωταγωνιστές. Ναι, ακριβώς τους καλέσαμε, συζητήσαμε και με κάποιους νέους καθηγητές που είχαν όρεξη, γιατί έπρεπε να γραφτούν κειμενάκια κτλ. Έπρεπε να είναι κάποιος καθηγητής, είναι ο κύριος Παπαδόπουλος, ο Μάριος, ο οποίος ήξερε από αυτά πώς να το στήσουμε. Και η αιτία ήταν ότι έπρεπε να το βγάλουμε, να το δει πάρα πολλοίς κόσμος. Γιατί δεν είναι απλό πράγμα να έχεις μαθητές. Εγώ πιστεύω ότι σε όλη την Ελλάδα δεν υπάρχει περίπτωση να δείτε μαθητές να κάνουν μάθημα σε σχολείο
που υπάρχει εργολάβος και που είναι γκρεμισμένες κολόνες. Τι ακριβώς θα δει κάποιος αυτά τα 8,5 λεπτά στην ταινία? Ακριβώς, θα δει μαθητές οι οποίοι συζητάνε μεταξύ τους και όλη την Ιούλα έχει γυριστεί στη νότια πτέρυγα και στη βόρεια, όπου τα παιδιά μέσα στα μπάζα δείχνουν πώς ζουν, ποια είναι η καθημερινότητά τους. Λένε το πρόβλημά τους που έρχονται απόγευμα, που γυρίζουν το βράδυ 9 και 10 η ώρα, γιατί στο ΕΠΑΛ έρχονται παιδιά που έρχονται και από τις γύρω περιοχές. Δεν είναι παιδιά που ζουν μέσα στην άφπακτο, είναι παιδιά που μπορεί να απέχουν από το σχολείο και μία ώρα. Η αιτία ήταν λοιπόν ότι έπρεπε να το καταλάβουν όλοι ότι τέρμα πια τα ψέματα. Και η αφορμή δόθηκε με ένα φεστιβάλ και είπαμε να συμμετέχουμε κι εμείς. Το κάνει το Υπουργείο Παιδείας, mm-hmm. και έπρεπε να είναι μια μικρή ταινιούλα. Mm-hmm. Λοιπόν, και οι καθηγητές που σας είπα είναι η κυρία Φλωροπούλου, η κυρία Βρακά, ο Μάριος Παπαδόπουλος, που τον ευχαριστούμε γιατί βοηθάει πάρα πολύ το σχολείο και ξέρει ο άνθρωπος από αυτά, ο κύριος Κουτσογιάννης με το φωτογραφικό του υλικό, η κυρία Ταραμπίκου, η κυρία... αυτοί οι άνθρωποι κάθεσαν κατά πάνω, το ψάξαμε, βάλαμε τα παιδιά, κάναν τους ηθοποιούς, τα παιδιά είναι εξαιρετικά, μερικά πράγματα τα λένε μέσα από την καρδιά τους. Δεν είναι στημένο, δηλαδή δεν γράψαμε εμείς λίγα λόγια και μερικά τα παιδιά μετά το πήγαν παραπέρα το πράγμα.